Η τραγωδία των ανασφάλιστων υπερηλίκων, τεκμαρτών εισόδημα και ρήτρα διαμονής του στερούν το μικρό επίδομα των 360 ευρώ. Τι λέτε, κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλή εβδομάδα. Είναι μια βαρβαρότητα, πέρα από την κατάργηση του ΕΚΑΣ από την προηγούμενη κυβέρνηση, δυστυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου σε ένα επίδομα που παίρνουν υπάκτοχοι Έλληνες ή ενδέης, ή απόλυτα ενδέης, ενώ το επίδομα ανασφαλίστου υπερήλικος, δηλαδή αυτοί που δεν μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης στην πατρίδα μας εδώ και χρόνια, εάν δεν έχουν τα απαραίτητα ένσημα, είχαν τη δυνατότητα με κριτήρια εισοδήματος, πραγματικού εισοδήματος, να παίρνουν το λεγόμενο επίδομα ανασφαλίστου υπερήλικος ή το, όπως το έχει καθιερώσει ο Καραμαλής παλιά, ο παλιός Καραμαλής και βεβαίως ο Ανδρέας Πανδρέου, τη σύνταξη το λέγανε τότε, σύνταξη ανασφαλίστου υπερήλικος, όπως εξηγώ και στο άρθρο μου στην εφημερίδα των συνταξιούχων το Σαββάτου, και το γυρίσανε σε επίδομα. Αυτό το επίδομα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν το χορηγεί με βάση το πραγματικό εισόδημα, αλλά το χορηγεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Αν ένας παππούς, γιατί το χορηγεί στα 67 έτη ηλικίας, αν ένας γέροντας, μεγάλος άνθρωπος ή μεγάλη γυναίκα, εάν έχει και ένα σαραμπαλάκι, ένα μικρό οικοπεδάκι, ας είναι απολύτως ενδεής, δηλαδή δεν έχουν καθόλου εισόδημα, μόνο με το κριτήριο τεκμαρτότητας αποκλείεται από αυτό το γλύσχρο το μικρό επίδομα. Και όχι μόνο αυτό. Για να μπορούν, λέει, να πάρουν το επίδομα πέρα από αυτό το τεκμήριο, το τεκμαρτό εισόδημα, που είναι μια απόλυτη βαρβαρότητα της προηγούμενης κυβέρνησης, για να το παίρνει ο φτωχός γέροντας πρέπει να, λέει, να έχει 35 χρόνια νόμιμης και μόνιμης διαμονής στη χώρα μας. Το δεύτερο κριτήριο, εντάξει, κάποιος το συζητάει να μειωθεί περισσότερο χρόνος, αλλά το ότι επεμβλήθη, το ότι θεσπίστηκε το τεκμήριο, το τεκμαρτό εισόδημα, η ρήτρα τεκμαρτού εισοδήματος περιόρισε κατά 70% σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε και στην ανάλυση μας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα ελληνικ.gr, έκοψε κατά 70% τους δικαιούχους αυτού του πενιχρού, του μικρού εισοδήματος, επιδόματος. Και γι' αυτό είπαμε η βαρβαρότητα, η τραγωδία των ανασφαλίστων υπερλίκων. Και δεν αναμέναμε μια κυβέρνηση η οποία βεβαίως είχε προσανατολισμό προοδευτικό μαζί με την κατάργηση του ΕΚΑΣ, που είναι το βοήθημα των φτωχών, να βάλει και τεκμαρτό εισόδημα στο επίδομα των παύτωχων. Μάλιστα. Είναι δύο ακραίες θεσμικές βαρβαρότητες που δεν έπρεπε να το είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν το είχε τολμήσει καμία. Επιχείρησε να το κάνει η Θάτσερ στην Αγγλία και κόντεψε να πέσει. Πώς τόλμησαν στην πατρίδα μας να βάλουν τεκμαρτό εισόδημα στο επίδομα των απολύτως ενδεών Ελλήνων. Μάλιστα. Και όποιος μπει στην ΕΝΙΠΕΚ θα δει και τις εκθέσεις από το συνήγορο του πολίτη, το τι ακριβώς γίνεται, μπορεί να τα διαβάσει αναλυτικά όλα αυτά. Είναι δύο εκθέσεις, κυρία Δουλγεράκη, αγαπητή Αγγέλα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, που ο συνήγορος πολίτη λέει ότι είναι αντισυνταγματικό το να επιβάλλεις τεκμήριο διαβίωσης, τεκμαρτό εισόδημα στη χορήγηση του επιδόματος των αθλίων, κατά του φράση του Ουγγό βέβαια, του Βίκτορο Ουγγό, των παύτωχων Ελλήνων. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με αυτό το επίδομα ακρίβειας τι θα γίνει? Το επίδομα ακρίβειας θα δοθεί τη Μεγάλη Τρίτη 19 του μηνός. Όσοι το πήραν το 250 τα Χριστούγεννα, οι ίδιοι ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, θα πάρουν και το 200. Άρα αυτοί οι τέσσερες ευάλωτες κατηγορίες, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι επιδοματούχοι της πρόνοιας, αμαία, και βεβαίως οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, του λεγόμενου ΚΕΑ, αυτές είναι οι τέσσερις ευάλωτες κατηγορίες, δεν έχουν να υποβάλουν ούτε αίτηση,
ούτε πιστοποιητικά. Αυτομάτως θα πιστωθεί το 200 στο λογαριασμό τους, διότι το Υπουργείο και η ΑΔΕ ξέρει ποιοι πήραν το 250 τα Χριστούγεννα, οι ίδιες 4 ευάλωτες κατηγορίες συνανθρώπων μας θα πάρουν και το 200 το Πάσχα. 19 του μήνους Απριλίου, Μεγάλη Τρίτη, θα πιστωθεί στο λογαριασμό 1,5 εκατομμυρίου κόσμου, συνανθρώπων μας, το 200, κυρία. Με αρκετές διαμαρτυρίες, ωστόσο, και το ξέρετε, κύριε Μητρόπουλε. Με αρκετές διαμαρτυρίες, αφενός, διότι το παίρνουν οι ίδιοι. Γιατί ακόμα και ένα ευρώ παραπάνω να έχεις από το πλαφόν που θέτει η κυβέρνηση, σου λέει ο άλλος, τι έγινε, εγώ είμαι πλουσιότερος κατά ένα ευρώ και μπορώ να ζήσω. Με πιο ακραίο παράδειγμα, σε συνέχεια αυτού του σωστού που είπατε, αν ένα ζευγάρι συνταξιούχων έχει 590 και 590 συνταξιούχων, καθένας θα πάρει. Αν όμως ένα ζευγάρι συνταξιούχων έχει μόνο ένα σύνταξη, 601 ευρώ, έτσι, ή 602, και ο άλλος δεν έχει, αυτός αποκλείεται. Ενώ έπρεπε να το παίρνει με βάση το εισόδημα σαν να ήταν ζευγάρι. Και η μεγάλη αδικία είναι αυτό που είπατε και που με την άδειά σας προσέθεσα εγώ στο υπόδειγμα σας. Τώρα, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Τσακλόγλου ή τις αναφορές του σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Σας θυμήθηκα και σας σχολίασα την Παρασκευή στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, λέγοντας ότι εκτός του ότι λέει ο κύριος Τσακλόγλου, θυμηθείτε τι λένε οι συνταξιουχικές ενώσεις, θυμηθείτε το τι μας λέει ο καθηγητής, το τι μας έχει πει ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Γιατί εδώ ήρθε ο κύριος Τσακλόγλου να λέει ότι αυτό το ταμείο φιλοδοξεί να εγκαινιάσει μια νέα σελίδα στην κοινωνική ασφάλιση. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Όχι μόνο ως προς τον κεφαλαιοποιητικό του χαρακτήρα, αλλά και ως προς την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Εγώ θυμάμαι άλλο να μας λέτε. Να μας λέτε ότι χάνεται ο χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης. Εγώ θυμάμαι άλλο να μας λέτε πάνω σε αυτό το θέμα, Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, κύριε καθηγητά, ότι εδώ θα έρχονται ακόμα και να παίζουν και να επενδύονται τα χρήματα του καθενός που μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν το ξέρει ή δεν το ξέρει. Το ξέρει γιατί το θέσπισε και είναι ο θειασότης και ο εμπνευστής αυτού του μη υποχρεωτικού δημόσιου επικουρικού συστήματος ασφάλισης, που στο βάθος έχει την κατάργηση της επικουρικής σύνταξης. Διότι το μόνο που εγγυάται ο νόμος του κ. Τσακρόγλου, ο νόμος 4826, κυρία Δουγκεράκη, είναι επειδή θα παίζονται στο χρηματιστήριο και βεβαίως στο real estate οι εισφορές των ασφαλισμένων, το μόνο που εγγυάται είναι τις άτοκες εισφορές όταν κάποιος πάει να πάρει σύνταξη. Άρα, σύμφωνα με το νέο σύστημα, δεν εγγυάται τη σύνταξη την επικουρική. Εγγυάται αν χαθούν οι εισφορές ή δεν πάνε καλά οι επενδύσεις των εισφορών, εγγυάται μόνο άτοκες εισφορές στον πραγματικό χρόνο που κάποιος θα πάει να πάρει σύνταξη. Άρα είναι έναρξη κατάργησης του επικουρικού συστήματος, είναι σε άλλη κατεύθυνση αυτό το οποίο είπατε ότι είπε ο κύριος Τσακλόγλου, ναι, ο οποίος όπως γνωστόν, όπως ξέρουν και οι ακροατές, είναι ο βασικός συντάκτης της εκθέσεως Πισαρίδη, που είναι ένα ακραία νεοφιλελεύθερο μανιφέστο που στοχεύει στη κατάργηση και των επιδομάτων ανεργίας και των επικουρικών συντάξεων. Σε αυτό το φόρουμ των Δελφών είπε ότι η μεταρρύθμιση αυτή, σας παρακαλώ, είναι 4 σημεία. Αν μπορείτε, δώστε μου εικόνα και για τα 4 αυτά σημεία. Θα το αναφέρω ένα-ένα. Λέει ότι η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει 4 μείζονο σημασία ζητήματα. Το ένα είναι η υπερβολική έκθεση του ασφαλιστικού συστήματος στο σύνολό του, στο λεγόμενο δημογραφικό κίνδυνο. Μάλιστα. Αυτό λέει ότι επειδή ζουν περισσότερο λαοί, θα πρέπει να τους επιμεραζήσουμε το κόστος του δημογραφικού και να παίρνουν για λιγότερο χρόνο λιγότερη σύνταξη. Αυτό λέει το πρώτο. Αυτό λέει η έκθεση Πισαρίδη, την οποία συνέταξε μαζί με τον κύριο Πισαρίδη ως κύριο Τσακλόγλου, που είναι το πιο νεοφιλελεύθερο μανιφέστο, ναι, μετά ό,τι τις είπατε. Απόψεις του Τάτσερ. Εξασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων για τη νέα γενιά σε σύγκριση με το σημερινό σύστημα. Ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί,
θα πάμε ή στην κατάργηση ή στη δραστική μείωση των επικουρικών συντάξεων. Μιλάει για τη συνδρομή του ασφαλιστικού συστήματος στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, καθώς... Εδώ έχει δίκιο, διότι θα παίρνουν ιδιώτες επενδυτές στις εισφορές των εργαζομένων... Αυτό που είπατε. Του τουρισμού, του επισιτισμού, των μεταλλορύκων, των βιομηχανικών εργατών, θα παίρνουν τις εισφορές οι επενδυτές, οι ιδιώτες και θα το παίζουν στο real estate και στο χρηματιστήριο. Εγώ θα έχω... δίκιο ότι θα τονώσει την ανάπτυξη, αλλά θα αυξήσει και την τσέπη ιδιωτών. Έχει δίκιο. Ωραία. Ο κύριος υπουργός έχει δίκιο σε αυτό. Εγώ θα το γνωρίζω αυτό. Θα γίνεται με τη δική μου την άδεια. Ναι, με τη δική σας την άδεια και θα ερωτάστε κάθε χρόνο αν θέλετε να παίξετε το υψηλό ρίσκο, το μεσαίο ρίσκο ή το μετριοπαθή ρίσκο. Και αναλόγως, αν χαθούν τα χρήματά σας σε τρία ρίσκα επενδύσεων, τότε στο τέλος το κράτος θα σας εγγυάται τάτο και στις εισφορές. Δηλαδή, θα πληρώσετε από το 2022 έως το 2062 τις εισφορές για να πάρετε επικουρική σύνταξη με βάση τα 40 χρόνια. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια θα παίζουν οι ιδιώτες τις εισφορές σας στα χρηματιστήρια, στον τζόγο ή στο real estate, στο βάθος αν χαθούν τα χρήματα στο καζίνο ή στο real estate, το κράτος θα σας εγγυάται όχι σύνταξη, αλλά άτοκες τις εισφορές σας. Αυτό έχει δίκιο κατά ένα μέρος ο αξιότιμος κύριος υπουργός. Σαν τέταρτο σημείο βάζει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι. Αυτό είναι το απόλυτο ψέμα, διότι οι νέοι, το βλέπω και από τους φοιτητές μας, έχουν αγωνία για τη διατήρηση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος και όχι για την ύπαρξη ή την ισχύ του επικουρικού κεφαλαιοποιητικού συστήματος, όπως είναι η ονομασία του νέου θεσμού που ψήφισε, εγγενίασε, προωθεί και προπαγανδίζει ο αξιότιμος κύριος υπουργός. Γιατί πάντως λέει ο κύριος Τσακλόγλου, με αυτόν τον τρόπο μειώνονται για το τελευταίο τα κίνητρα από πλευράς εργαζομένου για μαύρη και αδήλωτη εργασία. Δεν ξέρω πώς βαφτίζονται όλα αυτά. Εδώ έχει εν μέρει δίκιο, διότι η επισημοποίηση και ο εξορθολογισμός των συστημάτων πάταξε την αδήλωτη εργασία, αλλά δεν την επιτυγχάνει το σύστημά του, το οποίο είναι ένα ακραία κεφαλαιοποιητικό ιδιωτικό σύστημα. Κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις τον τελευταίο καιρό και της σημερινής και της παρελθούσης κυβέρνησης όντως περιόρισαν την γκρίζα, τη μαύρη, την αδήλωτη και την παράνομη Μάλιστα. απασχόληση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Για την τιμή. Γεια σας, κύριε. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε.